Το κύριο Θόδωρο Καραγιάννη, είναι δικηγόρος. Καλημέρα. 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 Τώρα εσείς εκπροσωπείτε τους δύο ανθρώπους που είδαμε να ξυλοκοπούνται άγρια στο Εγάλεο. Το ζευγάρι. Η ιστορία με το αυτοκίνητο. Ναι. Να μας θυμίσει λίγο, Κώστα μου, να δούμε, βλέποντας τα πλάνα, να δούμε λίγο την ιστορία, να μας θυμίσεις. Ένα διανόητο περιστατικό λοιπόν με σκηνές ομής βίας, το οποίο εκτελήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε ένα από τα πλέον κεντρικά σημεία της πόλης. Η συμβολή της Ιερά Οδού με την Λεωφόρο Θηβών. Εκεί λοιπόν που ένας πατέρας με δύο παιδιά κατέβηκαν από το αυτοκίνητό τους και ξυλοκόπησαν άγρια ένα ζευγάρι. Ένα 43χρονο με τη γυναίκα του, οι οποίοι κατέληξαν στο νοσοκομείο μετά τα βία χτυπήματα που δέχτηκαν για μια ασήμαντη αφορμή, για ένα καυγά, ο οποίος ξεκίνησε πριν από το φανάρι για κάποια προσπέραση. Υπήρχε μια λεκτική αντιπαράθεση λοιπόν με τη σύζυγο του 43χρονου. Κάποια στιγμή λοιπόν κατέβηκαν από τα οχήματά τους, ξεκίνησε αυτός ο καυγάς να γίνεται πιο έντονος, με αποτέλεσμα όταν άναψαν τα αίματα. Οι τρεις άνδρες, ο πατέρας με τα δύο παιδιά, όπως ταυτοποιήθηκαν ως δράστες του συγκεκριμένου επεισοδίου, να χτυπήσουν πολύ άγρια, να ξυλοκοπήσουν και να πατήσουν στο κεφάλι του 43χρονο, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με βαριά κατάγματα. Ενώ να πούμε ότι στη συνέχεια, αφού είχε σβήσει η κάμερα, το συγκεκριμένο περιστατικό έχει καταγραφεί από κάποια κάμερα κινητού, να επιχειρήσει να περάσει με το αυτοκίνητό του πάνω από το 43χρονο. Μία πραγματικά παρολίγουν δολοφονική επίθεση, όπως φαίνεται και σε στιγμές που έχουν αποτυπωθεί από το κινητό τηλέφωνο και όπως φυσικά προκύπτει από τις περιγραφές των δύο θυμάτων, από το 43χρονο, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο, αλλά και από τη σύζυγό του, η οποία με μελανιές και τραύματα στο πρόσωπο περιέγραψε τη μανία με την οποία την ξυλοκόπησαν τα τρία άτομα, οι τρεις, δύο νεαροί και ο πατέρας τους, μέσα στη μέση του δρόμου το μεσημέρι της Τρίτης. Ναι, τώρα κύριε Τσουμάνη, υποθέτω, βλέπουμε και τα αυτοκίνητα, υπάρχει πινακίδα, φαίνονται και τα πρόσωπα, έχουν ταυτοποιηθεί αυτοί. Είναι θέμα χρόνου να τους συλληφθούν, λογικά. Θέμα χρόνου είναι, απλά έχει παρέλθει και το αυτόφορο, οπότε είναι μια ειδική διαδικασία που ακολουθεί. Ναι. Τώρα, τέτοια γεγονότα γίνονται καθημερινά, οφείλω να πω. Εντάξει, τέτοια βιότητα τώρα, γιατί αυτό ήταν δολοφονικό τελείως. Απλά αυτό καταγράφηκε από κινητό. Δυστυχώς, δηλαδή, βλέπουμε πολλές περιπτώσεις, όλοι κυκλοφορούμε έξω, ότι μπορεί να γίνει ένας απλός, μια απλή παρεξήγηση σε ξυλοδαρμό. Αυτά τα άτομα κατεβήκαν με θράσος, γιατί βλέπανε ότι είχε κόσμο γίνο και γνωρίζουμε τώρα ότι σε κάθε τέτοιο γεγονός κάποιος έχει καταγράψει με το κινητό. Mm-hmm. Οπότε θα ταυτοποιηθούν. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα, αν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να μην αφαιθούν πάλι ελεύθεροι. Ναι, να το μην θέμα είναι να βρίσκονται όμως ακόμα στη χώρα μας, έτσι. Γιατί υπάρχει και αυτό το ερωτηματικό και το ενδεχόμενο να έχουν φύγει. Τώρα, εδώ με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ότι έχουμε δύο βασικές συστάσεις. Πρώτον, πραγματικά καθημερινά σε ένα καυγά μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Εδώ πέρα όμως μιλάμε για ανθρώπους που χτυπούσαν στο κεφάλι τρεις άνθρωποι, κλωτσίδες στο κεφάλι. Μα είναι κάτι και το κλωτσάει στο κεφάλι. Είναι απίστευτη βιότητα. Είναι δολοφονικό, το είπε και ο κόσμος. Αλλά δεν μιλάμε για... Είπες δύο λόγια και φύγες. Ούτε μιλάμε για ένα χτύπημα που κατέληξε θανατηφόρο και θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Mm. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι άνθρωποι, από ό,τι ξέρουμε κι εμείς, έχουν παρελθόν, έχουν παρόν για εγκληματικές ενέργειες. Άρα μιλάμε για εγκληματίες που έτυχε να βρίσκονται εκεί πέρα. Ένα. Δεύτερον, εμείς από την πλευρά των παθόντων νομίζουμε ότι υπάρχει και μια σοβαρή πλημέλεια όσο αφορά τη δράση της αστυνομίας εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί εκείνη τη στιγμή, όταν προσπάθησαν τα θύματα να μιλήσουν με την αστυνομία, η αντίδραση ήταν θα δούμε, δύσκολο να τους βρούμε. Όταν σηκώθηκε ξαφνικά στα μέσα το ζήτημα. Παρόν της αστυνομική τώρα, δεν είναι προσωπημένο το ζήτημα. Όταν σηκώθηκε στα μέσα το ζήτημα με πρωτοβουλία της εντολές μου που έστειλε το βίντεο, ξαφνικά κινητοποιήθηκαν τα πάντα. Ένα. Mm-hmm. Εμείς από την Πέμπτη που τελείωσε το αυτόφορο, δηλαδή, παρακαλάμε. Αν υπήρχε άμεση παρέμβαση, υποθέτω, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποια. Μα υπάρχει πινακίδα και υπάρχουν τα πρόσωπα τώρα. Είναι δύσκολο να βρεις στην Αθήνα τρεις ανθρώπους που ξέρεις ποιοι είναι, ξέρεις την πινακίδα και ξέρεις το σπίτι στο οποίο ανήκει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Δύο. Τρία. Παρακαλάμε από την Πέμπτη να κλείσει ο φάκελος, να πάει στην εισαγγελία για να κινήσει δίωξη και να βγει ένταλμα σύλληψης. Mm-hmm. Ο φάκελος παραμένει ανοιχτός. Άρα, ένταλμα σύλληψης δεν μπορεί να βγει. Διενεργείται ακόμη η αστυνομική προανάκριση. Χωρίς λόγο. Αναμένοντας ένα αποτέλεσμα ιατροδικαστικής που μπορεί να το πάνε μετά στην εισαγγελία. Άρα δεν μπορεί να βγει ένταλμα σύλληψης. Άρα, αν αυτοί οι άνθρωποι πάνε στο αεροδρόμιο να φύγουν, δεν υπάρχει κανένα σύστημα. Ακριβώς. Άρα δεν τους ψάχνει η αστυνομία να τους λάβει. Όχι. Μα και αν τους ψάξει, δεν μπορεί να τους λάβει. Πρέπει να βγει ένταλμα. Και τότε μετά από αυτήν την καθυστέρηση ήδη. Πρέπει να πάει ο φάκελος στην εισαγγελία. Και όταν πάει στην εισαγγελία, η εισαγγελία μπορεί να κινήσει δίωξη και να βγάλει ένταλμα επιτόπου ανακριτής την ίδια μέρα. Καλά, μπορεί να έχουν φτάσει στην άλλη άκρη της γης όμως το μεταξύ. Έτσι? Τότε μπορεί να έχουν πάει. Καταρχήν, τώρα η εντολή σας σε τι κατάσταση βρίσκονται. Φαντάζομαι το σοκ που έχουν πάθει οι άνθρωποι. Ο σύζυγος και σε άσχημη κατάσταση στην υγεία του, σπασμένο αγώνι, σπασμένο πόδι, όλα το μισό σώμα σπασμένο. Η σύζυγος σε καλύτερη κατάσταση, ψυχολογικά ράκος. Mm-hmm. Και έχουν και μια φοβία τώρα, γιατί επειδή δημοσιοποίησαν τα στοιχεία τους, φοβούνται και οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση ή απειλή. Γιατί αυτοί είναι έξω ακόμα. Αυτό είναι το θέμα. Το καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι αυτοί θα τρέμουν το φιλοκάρι τους, ότι αν μας λέτε ότι και αυτοί είχαν ένα εγκληματικό παρελθόν, τι θα γίνει, ότι πετύχουν πάλι. Άρα πρέπει να κλείσει ο φάκελος επιτέλους να πάει στην εισαγγελία. Για να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Τουλάχιστον να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι. Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι στον δρόμο πλέον δεν είναι να μιλάς. Δηλαδή
Ούτε τίποτα. Κάθεσαι υπομονετικά. Γεγονότα, δημοσιογράφοι, είστε καθημερινά, υπάρχουν τέτοια γεγονότα. Να. Τέτοια ομή βία, βέβαια, είναι το σοκαριστικό στα κινητά, που τα βίντεο. Να ελπίσουμε να γίνουν καλά τα θύματα, καλά, το βασικότερο. Τώρα από εκεί πέρα, για τον τέλμα σύλληψη, υπάρχει μια διαδικασία αυτό με την ιατροδικαστική έκθεση, ουσιαστικά για να δεθεί, να το πούμε έτσι λαϊκά, η δικογραφία. Από εκεί πέρα, χωρίς το ένταλμα. Μπορεί να πάει και μετά. Δηλαδή, μπορεί να πάει στην εισαγγελία ο φάκελος, να κινηθεί η δίωξη και να μπει μετά για το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής. Έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω πως υπάρχει εισαγγελία που δεν θα κινήσει η δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να μην δει ενδεχόμενο δόλο. Γιατί οι άνθρωποι πήγαν και εξετάστηκαν. Μπορεί να πάρει και 20 μέρες. Σε δημόσιο νοσοκομείο να εξεταστούν. Ναι, βεβαίως. Άρα είναι η χαρτούρα τώρα, είναι η γραφειοκρατία. Είναι δικαστικό τελείως. Που επαναλαμβάνουν, δεν χρειάζεται να την περιμένουμε. Μπορεί να πάει και μετά. Δηλαδή, μπορεί να πάει ο φάκελος στην εισαγγελία και να έρθει το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής και μετά από ένα μήνα. Δεν χρειάζεται εδώ και τη δίωξη ιατροδικαστική. Τώρα είναι πασιφανές, τον κλωτσούς στο κεφάλι. Δηλαδή. Είναι από τώρα κουράγιο στους ανθρώπους και υπομονή και θέλει μεγάλη προσοχή. Εγώ καταλαβαίνω. Τρελαίνει ο κόσμος, έχει. Από τίποτα, έτσι, σε ένα φανάρι.